Προς Εβραίους, κεφάλαιο τρίτον. Όθεν, αδελφοί Άγιοι, κλήσεως επ' ουρανίου μέτοχοι, κατανοήσατε τον Απόστολον και Αρχιερέα της ομολογίας ημών Ιησούν Χριστόν, πιστών όντα το ποιήσαντι αυτόν, ως και Μωυσής εν όλο το οίκο αυτού. Πλείον ως γαρδόξης ούτως παρά Μωυσήν ηξίωτε, καθώς ον πλείον ατιμήν έχει του οίκου ο κατασκευάσας αυτόν. Πας γαρ οίκος κατασκευάζεται υπότινος, ο δε τα πάντα κατασκευάσας Θεός. Και Μωυσής μεν πιστός εν όλο το οίκο αυτού ως θεράπων, εις μαρτύριον των αληθισωμένων, Χριστός δε ως Υιός επί των οίκων αυτού. Ου οίκος εσ μεν ημείς, εάν περ την παρησίαν και το καύχημα της ελπίδους, μέχρι τέλους βεβαίαν κατάσχομεν. Διό καθώς λέγει το Πνεύμα το Άγιον, σήμερον εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τας καρδίας ημών, ως εν το παραπικρασμό, κατά την ημέραν του πειρασμού εν τη ερήμο. Ου επείρασάν με οι πατέρες ημών, εδοκίμασάν με, και είδον τα έργα μου 40 έτη. Διό προσόχθησα τη γενεά εκείνη και είπων, αείπλανόντε τη καρδία, αυτοί δε ούκα έγνωσαν τα σοδούς μου, ως όμωσα εν τη οργή μου, ή εισελεύσονται εις την κατάπαυσή μου. Βλέπετε, αδελφοί, μήποτε έστε εν την ημών καρδία πονηρά απιστίας εν το αποστήνε από Θεού ζώντους, αλλά παρακαλείτε αυτούς καθεκά στην ημέραν άχρησου το σήμερον καλείτε, ή να μη σκληρυνθεί εξ ημών της απάτη της αμαρτίας. Μέτοχοι γαργεγόναμεν του Χριστού, εάν περ την αρχήν της υποστάσεως μέχρι τέλους βεβαίαν κατάσχομεν, εν το λέγεστε. Σήμερον εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τας καρδίας ημών ως εν το παραπικρασμό. Τίνες γάρ ακούσαντες παρεπίκραναν, αλλού πάντες οι εξελθόντες εξ Αιγύπτου δια Μωυσαίος. Τις είδε προσόχθησε 40 έτη, ουχή της αμαρτήσασιν, όν τα κόλλα έπεσεν εν τη ερήμο. Τις είδε όμως εμείς ελεύσεστε στην κατάπαυσιν αυτού, η μη της απειθήσασι. Και βλέπομεν, ότι ούκ δυνήθησαν εισελθήν διαπιστίαν.